Κύριε Μεταξά, τι λέτε? Πίσω από κάθε τραγωδία και από αυτή την τραγωδία αναδεικνύεται με 38 τρόπο το δίλημα ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Και το πολύ θετικό μέσα σε αυτή την τραγική κατάσταση που είδαμε είναι ότι ο λαός της χώρας μας με τις κινητοποιήσεις όλες αυτές τις μέρες έδειξε ότι δεν θα ανεχτεί ως κανονικότητα τους θανάτους και στο δίλημα αυτό θα φωνάξει οι ζωές μας. Και επειδή η αντιπαράθεση για ακόμη μια φορά πάνω σε ακόμη μια τραγωδία πετυχαίται στην εξέδρα από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχαστεί ότι αυτά τα κόμματα έχουν στηρίξει τις συμβάσεις, τις πολιτικές και τις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει διαμορφώσει, έχει να το πω έτσι, έχει οπλίσει το χέρι των διακινητών. Είναι εύκολη η αντιπαράθεση για το πώς θα έπρεπε να σωθούν οι μετανάστες αφού μπήκανε στο σαπιοκάραβο για αυτά τα κόμματα, γιατί είναι δύσκολο να βγουν και να πούν την αλήθεια σε τι, στο ότι οι ίδιοι έχουν μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα κατασταλτικό μηχανισμό και εργαλειοποιούν οι ίδιοι τους μετανάστες με πολλούς και διάφορους τρόπους, στηρίζοντας το χέρι που τους ξεριζώνει και στηρίζοντας και το χέρι και που τους δολοφονεί. Γιατί οι συμβάσεις του Δουβλίνου, η Frontex, η Σέγγεν, η συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία είναι αυτό το οποίο έχει φτιάξει αυτή την κάστα των διακινητών οι οποίοι παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Και γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ο δρόμος ανάπτυξης τον οποίο υποστηρίζουν αυτά τα κόμματα έχει κάνει τους μετανάστες να είναι εργαλείο σε μια κάνουλα όποτε θέλουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι και οι κυβερνήσεις τους τον ανοίγουν και τον κλείνουν. Γι' αυτό και οι αναθεωρήσεις του Δουβλίνου και οι τελευταίες συζητήσεις που γίνονται σε σχέση με τη μεταναστευτική πολιτική έχουν το χαρακτήρα αυτό της κάνουλας, αλλά με εργαλεία όμως τους μετανάστες, γιατί έτσι αντιμετωπίζουν τις ανθρώπινες ζωές. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, ότι αυτή η πολιτική που βλέπει έτσι τους ανθρώπους πρέπει να ανατραπεί και πρέπει, γιατί οι κινητοποιήσεις στο τελευταίο διάστημα έδειξαν αυτό, ότι μπορούμε ο λαός να σώσει το λαό, τις ζωές μας εμείς θα τις υπερασπιστούμε και πρέπει να τις υπερασπιστούμε καταδικάζοντας, αποδυναμώνοντας τα κόμματα που έχουν φέρει αυτές τις πολιτικές. Αυτή θα είναι η καλύτερη απάντηση, θα είναι η καλύτερη παρακαταθήκη ώστε να σταματήσει η Μεσόγειος να είναι θάλασσα νεκρών ψυχών από τον κόσμο.